Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Σήμερα είναι μια πολύ δύσκολη μέρα για μένα. Ο άμβονας είναι πολύ βαρύς. Είναι από τις μέρες και τις φορές που δεν ήθελα να ανέβω. Μέσα μου και ο Κύριος το ξέρει αυτό. Αλλά θέλω να πω κάποια πράγματα. Δεν θέλω να κηρύξω σήμερα, αλλά θέλω να πω αυτά που ο Θεός εργάστηκε αυτόν τον καιρό. Και όλα αυτά για τη δική του δόξα και μόνο. Ένα εδάφιο ήθελα να διαβάσω από τον Εκκλησιαστή, από την 610 σελίδα. Είναι το, μάλλον περισσότερα από ένα, δύο, τρία εδάφια. Είναι από το γάμα κεφάλαιο και το 14 εδάφιο κάτω αριστερά. 610 γάμα 14. Εγνώρισα ότι πάντα όσα έκαμε ο Θεός, τα αυτά θέλουσι είστε διαπαντός. Δεν είναι δυνατόν να προσθέσει τις εις αυτά, ουδέν αφαιρέσει από αυτόν, και ο Θεός έκαμε τούτο για να φοβούνται ενώπιον αυτού, ότι έγινε ήδη είναι, και ό,τι θέλει γίνει ήδη έγινε, και ο Θεός ανακαλεί τα παρελθόντα. Αμήν. Ευχαριστώ τον Θεό, αδερφοί. Πριν 18 χρόνια, ακριβώς όχι 20, που είπε ο αδερφός ο Γιώργος, το 1998, ο Κύριος μας οδήγησε να έρθουμε στην Εκκλησία της Κηφισιάς. Μας οδήγησε με δικό του τρόπο, όχι με φωνή, όχι με φανερώσεις, αλλά ξεσηκώνοντας τα μικρά μας παιδιά τότε, τα κορίτσια και τα αγόρια, την Αφροδίτη, την Αθηνά, τον Νίκο, τον Δημήτρη, γιατί είχε έρθει ο παππούς και η γιαγιά, τους είχε μεταθέσει ο Κύριος εδώ στην Εκκλησία της Κηφισιάς, στην Παλαιά Εκκλησία. Και τα παιδιά μας πιέσανε να έρθουμε κι εμείς. Όταν μπήκα μέσα στην Εκκλησία, το πρώτο που έκανε ο Θεός μες στην καρδιά μου, αναπαύτηκα. Και μου σύστησε ότι εδώ είναι το σπίτι σου το πνευματικό. Και ευχαριστώ τον Θεό γιατί όλα αυτά τα χρόνια ο Κύριος απόλαυσα μέσα σε αυτό το σπίτι το πνευματικό, μέσα σε αυτή την εκκλησία, πολλά πράγματα, ευλογίες, περάσαμε και λύπες, αλλά όλα ήτανε για τη δόξα του Κυρίου και όλα ήτανε για τη πνευματική μας αύξηση και την αύξηση του Ευαγγελίου στη ζωή μας. Ευγνωμοσύνη έχω το Θεό για όλους τους αδελφούς, για τους πρεσβυτέρους, διακόνους, εργάτες, το λαό, όλους εσάς. Έχω μεγάλη αγάπη μέσα στην καρδιά μου και ο Κύριος το ξέρει. Και αυτή η ώρα είναι μια ώρα πολύ δύσκολη για μένα. Πριν ένα χρόνο περίπου, όχι χρόνια, μου θυμήσανε, δεν την ξέρω, δεν τη θυμάμαι αυτή την προφητεία. Είχε γίνει μια προφητεία, μάλλον έλειπα εγώ εκείνη την ημέρα, ήμουνα στην Κύπρο. Είχε γίνει μια προφητεία στην νεολαία και αν τη θυμούνται τα παιδιά να μου την πούνε, όποιος τη θυμάται, ότι ο Κύριος θα με μεταθέσει. Εγώ όταν γύρισα από το ταξίδι αυτό στην Κύπρο, εγώ δεν το έλαβα και πολύ υπόψη μου, καθόλου μπορώ να πω. Αλλά τώρα ήρθε η Αφροδίτη και μου το θύμισε χτες. Αλλά και αυτή δεν θυμάται ακριβώς την προφητεία. Πριν λίγες μέρες, ο Νίκος ο γαμπρός μου είδε ένα ενύπνιο που αφορούσε την οικογένειά μας, μια κατάσταση που εγώ γνώριζα και ο Νίκος δεν το ήξερε και αυτό θαύμασα το Θεό και είπαμε να προσευχηθούμε για να δούμε τι ο Θεός θα κάνει. Και την Πέμπτη που υπάρχει, έχουμε μια μέρα νηστείας και προσευχής για τα παιδιά που είναι αποστατημένα από την Εκκλησία, είπα αυτή τη μέρα παράλληλα εγώ θα ζητήσω από το Θεό να μου φανερώσει το θέλημά Του, το αγαθό, το ευάρεστο και το τέλειο. Εκείνη την ημέρα ήμουνα στο σαλόνι μου, γονατιστός και προσευχόμουν και έκλαιγα στον Κύριο και ζήταγα το θέλημά Του. Ανοίγω τη γραφή μου και με οδηγεί ο Κύριος σε ένα εδάφιο ότι με ελευθερώνει, εγώ το πήρα λάθος αρχικά,
με ελευθερώνει από το έργο της Κηφισιάς. Και συζήτησα και με τον αδερφό τον Γιώργο, κατόπιν αυτό, σαν παρέθεση το λέω, και λέει «Ο Θεός μας ελευθερώνει από το έργο Του». Και σκέφτηκα και λέω «Όχι, λέω, ο Θεός δεν μας ελευθερώνει από το έργο Του. Τι είναι αυτό?» Και τότε μου θυμήθησε ο Κύριος μέσα από το Λόγο Του ότι ο Παύλος ήταν δεδεμένος του Πνεύματος του Αγίου να πάει στην Ιερουσαλήμ. Και αμέσως κατάλαβα, γιατί αυτό πάντα το είχα μέσα στην καρδιά μου, ότι Κύριος, είμαι δεδεμένος του Πνεύματος του Αγίου να υπηρετώ την Εκκλησία της Κηφισιάς. Από όποια θέση και από όποια μεριά και αν ευρέθηκα όλα αυτά τα χρόνια. Και κατάλαβα ότι ο Κύριος από αυτό το δέσιμο με ελευθερώνει, μου δίνει ελευθερία. Και μέσα σε όλες αυτές τις σκέψεις μου, και δεν έφτανε μόνο αυτό για να με οδηγήσει σε μία απόφαση, ήθελα και κάτι άλλο από το Θεό. Και ο Θεός έκανε όχι κάτι άλλο, έκανε αρκετά ακόμα παρακάτω πράγματα. Μετά από 2 μέρες, το Σάββατο, ήμουνα στο σπίτι, κοιμόμουνα, είχα γυρίσει από τη δουλειά και βλέπω ένα ενύπνιο. Και σε αυτό το ενύπνιο, για να μην σας κουράζω και παίρνω χρόνο, μου έδειχνε ο Θεός και άκουσα τη φωνή του Κυρίου, μου έδειξε ένα καινούριο αυτοκίνητο και άκουσα τη φωνή του Κυρίου ότι σε συνέζευξα και κατάλαβα ότι ο Θεός με ένωσε με μια άλλη εκκλησία. Στο μυαλό μου άρχισα ανθρώπινα, αλλά εκείνο που είχα καταλάβει ότι εγώ θα εκλέξω. Εγώ πρέπει να εκλέξω σε αυτή την εκκλησία που θα με οδηγήσει ο Θεός. Και πάω λίγο πιο μπροστά, μετά κατάλαβα, επειδή είπα ότι εγώ είχα καταλάβει αυτό, κατάλαβα ότι εν τέλει ο Κύριος περίμενε να εκλέξω αυτό που ήθελε Αυτός. Όχι τη δική μου βουλή, όχι το δικό μου θέλω. Πέρασα αρκετές, μετά από αυτό το ενύπνιο, μέρες και νύχτες στο ταξί και προσευχόμουν και έκλαιγα και έλεγα στον Κύριο «Δεν θέλω να εκλέξω εγώ, θέλω να εκλέξεις εσύ». Σε όλες αυτές τους δρόμους που σκεφτόμουν να ακολουθήσω, ερχόταν και έμπαινε ένα όχι. Όχι εδώ, όχι εκεί, όχι εδώ, όχι εκεί, για διαφορετικούς λόγους. Και η μόνη εκκλησία που ποτέ δεν την είχα στο μυαλό μου και ποτέ δεν είχα πάει σε αυτή την εκκλησία, αν είχα πάει μια φορά, ήταν η εκκλησία του χωριού. Μια φορά είχα πάει. Μια φορά που έλειπε ο αδερφός ο Θόδωρος, μου είχαν πει, και εν τέλει είχε έρθει ο αδερφός ο Θόδωρος να πάω να μιλήσω γιατί θα έλειπε, αλλά εν τέλει είχε έρθει και εκείνο το βράδυ, μπόρεσε και ήρθε. Ήταν η μοναδική φορά που είχα πάει. Και λέω, Κύριε, αν είναι αυτός ο δρόμος, θα πάρω τον αδερφό τον Θόδωρο τηλέφωνο και θέλω να έρθεις να συμπαρτυρήσεις. Πήρα τον αδερφό τον Θόδωρο, του λέω, αδερφέ, θα έρθω στην εκκλησία, σκέφτομαι να έρθω στην εκκλησία του νέου ψυχικού και μιλήσαμε όσο μιλήσαμε, κλείσαμε το τηλέφωνο και ήμουνα μόνος μου στο σαλόνι και δεν περιγράφεται με λόγια αυτό που ένιωσα εκείνη την ώρα. Γέμισε το δωμάτιο από την παρουσία του Χριστού, πατού ήταν ο Χριστός, όπου και κοίταγα έβλεπα τη δόξα του Χριστού, γονάτισα με ευγνωμοσύνη στην καρδιά μου και λέω, Κύριε, σε ευχαριστώ γιατί κατάλαβα και βεβαιώθηκα ότι αυτός είναι ο δρόμος που μου ανοίγεις. Και τότε μου μίλησε ο Κύριος, όλες το είπα αυτό. Μου λέει, αυτή είναι η οδός, η κεκριμένη έμπροστα των βημάτων σου. Σήμερα στην αποκαλύπτω. Περιπάτα σε αυτή, σε διατάζω εγώ, Κύριος, ο Θεός. Και κατάλαβα ότι πια είμαι δεδεμένος στον καινούριο δρόμο του Πνεύματος του Αγίου για να περπατήσω. Είναι δύσκολα για μένα, γιατί είστε κομμάτι του εαυτού μου. Δεν είμαι κάτι ξένο από εσάς, είμαι
Σας αγαπάω. Και ξέρω, και μου το έχει φανερώσει ο Κύριος, και γι' αυτό είναι μια λύπη που έχω στην καρδιά μου, ότι ο Κύριος θα ευλογήσει αυτή την Εκκλησία πάρα πολύ, και η λύπη είναι στην καρδιά μου ότι δεν θα είμαι εδώ για να δω αυτή την ευλογία. Θα την ακούσω, αλλά δεν θα είμαι εδώ να τη δω. Ποια θα είμαι επισκέπτης. Σκέφτηκα το Δημήτρη, το γιο μου, όταν έμενε στο σπίτι, ήταν μέσα στο σπίτι. Είχαμε όλα τις ανάγκες, ευχαριστώ, όλες τις ανάγκες, όλες τα προβλήματα, τα συζητάγαμε μαζί. Τώρα έρχεται επισκέπτης, είναι αλλιώς. Και εκεί το κατάλαβα, ότι τώρα τα πράγματα θα είναι αλλιώς. Αλλά όπως και να είναι, εντάξει, δεν φεύγω να πάω στο Βέλγιο, δεν πάω στην Αυστραλία, δεν πάω στη Σουηδία, που είναι ο αδερφός ο Γιώργος. Εδώ δύο γειτονιές παρακάτω θα είμαι. Σίγουρα θα έρχομαι πάρα πολλές φορές να σας επισκέφτομαι. Και ευχαριστώ τον Θεό για όλους εσάς και ευχαριστώ τον Κύριο, γιατί σε αυτό που κάνει ο Κύριος, είναι το εδάφιο που διάβασα και μου το έδωσε σήμερα ο Θεός, δεν μπορούμε να προσθέσουμε τίποτα εμείς. Είναι το θέλημα του Κυρίου και εγώ πρέπει να περπατήσω και να ακολουθήσω σε αυτό. Πρέπει να δέσω την καρδιά μου και να προχωρήσω μπροστά. Κλείνοντας, πολλά ήθελα να πω, αλλά δεν έχω και κουράγιο να τα πω. Θέλω δύο εδάφια να σας αφιερώσω σε εσάς. Είναι από τη 1003 σελίδα προς Ρωμαίους, το ΙΒ κεφάλαιο, το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο. Σας παρακαλώ λοιπόν, αδελφοί, για να τον εκτιρμό του Θεού να παραστήσετε τα σώματά σας θυσία ζώσαν, αγία, ευάρεστον εις το Θεόν, ή της είναι η λογική της σας λατρεία. Και μη συμμορφώνεστε με τον αιώναν τούτο, αλλά μεταμορφώνεστε δια της ανακαινήσεως του νοού σας, ώστε να δοκιμάζετε τι είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον. Να μεταμορφώνεστε, να θυσιάζετε τα σώματά σας θυσία ζώσα απέναντι στο Θεό, γιατί η μέρα του Κυρίου είναι εγγύς. Ο Χριστός έρχεται να μας παραλάβει. Και θέλω εγώ προσωπικά να δω αυτή τη δόξα του Ιησού Χριστού εδώ στην Εκκλησία της Κηφισιάς. Θέλω αυτά που μου έχει φανερώσει ο Κύριος να εκπληρωθούν και να δοξάσουμε όλοι μαζί τον Ιησού Χριστό. Δεν έχω κάτι άλλο να σας πω, παρά μόνο ότι σας αγαπάω πάρα πολύ.